Καλημέρα σας. Καλό πρωινό να έχουμε. Καλημέρα κύριε Λατζά. Σε εσάς, στους ακροατές μας. Είπα για τη φωτογραφία, γιατί εσείς εκεί στο φεστιβάλ της ΚΝΕ που έχει ξεκινήσει από χθες, πρώτη μέρα, στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, και από ό,τι βλέπω στο εξώφυλλο του ριζοσπάστη σήμερα, πάρα πολλοί κόσμος επισκέφθηκε το πάρκο. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι μέχρι αύριο Σάββατο, θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Όλες αυτές τις τρεις μέρες θα υπάρχουν πολλές ομιλίες, πολλές συζητήσεις, όπως γίνεται κλασικά και διαχρονικά σε όλα τα φεστιβάλ της ΚΝΕ, και πάρα πολλά έτσι πολύ ωραία μουσικά και πολιτιστικά events δρόμενα. Και υπάρχει και ο Αποστολάκης, ο Τσολιάς, ο φίλος μου Μπαρβαγιάννης, που έχει προκαλέσει σε ένα άλλο φεστιβάλ νεολαίας με την παρουσία του. Δεν ξέρω αν θα προκαλέσει και στο δικό σας το φεστιβάλ, κύριε Κοτσαντή. Η σάτυρα αυτό το ρόλο έχει, κύριε Λατζά, να προκαλεί, να καυτηριάζει τα πολιτικά ζητήματα. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε τον Χριστόφορο Ζαγαλίκο. Α, μάλιστα. Στη νεανική σκηνή του φεστιβάλ, μαζί με ένα πλούσιο πρόγραμμα. 350 καλλιτέχνες συμμετέχουν στο τριήμερο φεστιβάλ της ΚΝΕ που ξεκίνησε χθες. Μία μέρα που ξεχώρισε η μαζική συμμετοχή νεολαίας, πραγματική κοσμοπλημμύρα νέων ανθρώπων στο πάρκο Τρίτσι, που ήρθαν εκεί για μία ανάσα πολιτισμού από την πολύ καθημερινότητα που περνάνε, αλλά και να στείλουν μήνυμα αγωνιστικής ανάτασης, συνάντησης με τις θέσεις του ΚΚΕ, οι οποίες μπορούν να δώσουν απάντηση σήμερα στις αγωνίες της νέας γενιάς. Ναι. Συνεχίζεται λοιπόν και σήμερα το φεστιβάλ της ΚΝΕ και αύριο, όπου κορυφώνεται με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, όπως είπατε και εσείς, 8:30 το βράδυ, όπου θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το βράδυ του Σαββάτου, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, ως νέος άνθρωπος, ως μέλος της ΚΝΕ, στέλεχος δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος, αν πιστεύετε ότι με αφορμή τα τωρινά δεδομένα που είναι πάρα πολλά, πολύ δύσκολο, όχι μόνο για την ελληνική κοινωνία, αλλά και γενικώς για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, αν είστε αισιόδοξοι για την αύξηση της επιρροής του Κομμουνιστικού Κόμματος στη νεολαία και όχι μόνο σε όλο τον κόσμο της Ελλάδας. Γιατί υπάρχει μια σταθερότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος, και γι' αυτό το ρωτώ. Είμαστε αισιόδοξοι. Πρώτα απ' όλα, επιβεβαιώνεται η σχέση του κόμματός μας με την νεολαία από τη μεγάλη επιτυχία του φεστιβάλ. Επιβεβαιώνεται καθημερινά μέσα στους χώρους που μορφώνεται, που δουλεύει η νεολαία, εκεί που τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ πρωτοστατούν στον αγώνα, στη διεκδίκηση για όλα όσα έχουν οι νέοι πραγματικά ανάγκη σήμερα, απέναντι σε μια δύσκολη καθημερινότητα που δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Έχει μορφωθεί με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, με μια πολιτική που συνεχίζεται σταθερά δηλαδή και διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις απαιτήσεις του κεφαλαίου στη χώρα μας, και εκφράζεται από τα πανάκριβα νίκια που συναντούν, για παράδειγμα, οι φοιτητές που τώρα ξεκινάνε τις σπουδές τους, εκφράζεται στην ανεργία, εκφράζεται στην ετεροαπασχόληση, στους χαμηλούς μισθούς. Θέλω να πω ότι η νεολαία έχει τρόπο να μάθει να γνωρίζει τις θέσεις του ΚΚΕ. Ένα μεγάλο τμήμα της την παρακολουθεί αυτές τις θέσεις, στηρίζει την ΚΝΕ με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Όπως καλά γνωρίζετε, αναδύθηκε πέρσι παρουσιαστική πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι η νεολαία όχι απλά θα συμπορευτεί με το ΚΚΕ στον αγώνα που έχει μπροστά της απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα, mm-hmm, που διαδέχεται ένα εξίσου δύσκολο καλοκαίρι, αλλά έχει και τον τρόπο να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική, να βγει δηλαδή η ίδια μπροστά για να διεκδικήσει τις σύγχρονες ανάγκες της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή συνέχεια στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσης. Στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Βέβαια, είναι στο Ηλίον, στην λεωφόρο Φιλής, λεωφόρο Χασκιάς, λεωφόρο Δημοκρατίας, αν πάτε από την άλλη είσοδο του πάρκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Καλή σας μέρα.